με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου ξαναπροσπαθεί να βρει την κανονικότητά του, συμμετέχοντας σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στα οποία έτσι αλλιώς είχαμε δώσει εξετάσεις τα περασμένα χρόνια, όπως είναι αθλητικές εκδηλώσεις με το ποδήλατο, το cliff diving, οι αγώνες ανωμάλου δρόμου, ορεινού δρόμου, οι οποίοι είχαν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα γεγονότα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley, με τη συνεργασία των αντίστοιχων ομοσπονδιών, είχαμε καταφέρει να έχουμε και επιτυχημένες εκδηλώσεις, αλλά αν θέλετε να δώσουμε και τη χαρά στους συμμετέχοντες να δουν και να ζήσουν έναν όμορφο τόπο. Έτσι και τώρα, με την συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, διοργανώνουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας στην περιοχή της Νεάπολης, στο χώρο του ΕΠΑΛ, όπου φιλοδοξούμε ότι μετά για την υπόσχεση του Υπουργού κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να έχουμε και μία πίστα ποδηλασίας μέσα από τις διαδικασίες, τις αρχές διαδικασίες του Δημοσίου. Όμως είναι ένας στόχος ο οποίος έχει μπει, υπάρχει υπόσχεση, άρα μπορούμε να λογαριάζουμε ότι κάτι θα γίνει παρακάτω. Χαιρόμαστε λοιπόν για αυτήν την εκδήλωση και να πούμε ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται η βοήθεια των εθελοντών και στη συγκεκριμένη περίπτωση της αστυνομίας για τις εκδηλώσεις στις θαλάσσιες περιοχές του Λιμεναρχείου, που σημαίνει ότι πάντα είναι κοντά μας. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως τον Ερυθρό Σταυρό που είναι κοντά μας και όλους αυτούς τους εθελοντικούς συλλόγους που μας βοηθάνε, τους ποδηλατικούς συλλόγους Νεάπολης και Αγίου Νικολάου που συμμετέχουν, που ουσιαστικά στηρίζουν και εξαιτίας της ύπαρξής τους κάνουμε και εμείς αυτά τα οποία κάνουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους αθλητικούς συλλόγους. Σε αυτή την προσπάθεια πάντα είναι κοντά μας και η περιφέρεια, όπως σε όλα τα γεγονότα, όχι μόνο στα αθλητικά και πολιτιστικά, αλλά και στα έργα υποδομής. Οπότε νομίζω ότι και εδώ με αυτές τις εκδηλώσεις επιβεβαιώνεται το ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ελπίζουμε ότι αυτή η εκδήλωση θα ανοίξει τα μεγάλα αθλητικά event της φετινής καλοκαιρινής περίοδου με επιτυχία και να ξαναευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία γιατί μας στηρίζει και δέχεται το ότι πράγματι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε σωστά αθλητικά γεγονότα τα οποία να αναδεικνύουν και το ποδήλατο και τον τόπο μας αλλά και την Ελλάδα.